Πράγματι, με μεγάλη καθυστέρηση τοποθετήθηκαν οι απαγωσώστες. Είναι βέβαια και αυτό ένα θετικό βήμα, παρότι υπήρχε μια μεγάλη καθυστέρηση. Κανονικά, θα έπρεπε να είναι από τις αρχές Ιουνίου οι απαγωσώστες στις θέσεις τους. Τώρα, βέβαια, δεν γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε η διαδικασία. Η προκήρυξη από το Δήμο έτσι ώστε να υπάρξει ενδιαφέρον από απαγωσώστες, από ανθρώπους δηλαδή που έχουν τα τυπικά προσόντα και τα νόμιμα, και υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Ναι, δεν ήταν αναγκαίο όμως, γιατί είχαμε δύο πληγμόνες. Είναι αναγκαίο και νομίζω ότι είναι και εκ του νόμου βέβαια είναι απαραίτητο να υπάρχουν σε κάθε πλάζο οργανωμένοι να υπάρχει ένα απαγωσώστης. Τους λόγους θα μπορούσατε να ρωτήσετε τον κύριο Δήμαρχο, δεν τους γνωρίζω. Και βέβαια δεν είναι μόνο ότι να αποφύγει κάποιος τον πνιγμό, είναι απαγωσώστης, είναι άτομα τα οποία είναι εκπαιδευμένα έτσι ώστε να προσφέρουν και τις πρώτες βοήθειες σε τυχόν συμβάντα τα οποία μπορούν να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Ήδη είχαμε συμβάντα. Ήδη είχαμε δύο σημάδια, δεν γνωρίζω αν ήταν από πνιγμό ή από ανακοπή από κάποια άλλη αιτία οι οποίοι κατέληξαν στη θάλασσα οι άνθρωποι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σας είπα και πριν ότι θα μπορούσαν να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες ούτως ή άλλως από ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί για αυτό το λόγο. Πόσες παραλίες είναι στο Δήμο Ναυπλίου που. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλές. Είναι στο Τολό, είναι στο Κονδύλι, είναι στο, όπου ο Δήμος παραχωρεί χρήση για ομπρελοκαθίσματα και υπάρχει οργανωμένη πλάζη, είναι υποχρεωμένος να τοποθετεί και να παγωσώσει. Θα πρέπει για επόμενες φορές να υπάρξει μέρημνα νωρίτερα, τι λέτε. Εκ των ουκ ανεφ, πιστεύω. Θα πρέπει όταν ανοίγει μια πλάζα, όταν ανοίγει η θερινή περίοδος και όταν ο κόσμος αρχίζει και συλλέγει στις παραλίες, θα πρέπει να έχει και τις απαραίτητες, νομίζω, εξυπηρετήσεις, όχι μόνο εξυπηρετήσεις, αλλά να προστατεύεται και η υγεία του και η ζωή του.